Ξεκινάμε, η Εύα Καηλή μιλά για πρώτη φορά μετά την αποφυλάκησή της και βγήκαν στη δημοσιότητα και κάποιες φωτογραφίες που είναι με την κορούλα της. Ακριβώς, και τις βλέπουμε τώρα. Μίλησε στην ιταλική εφημερίδα στην Κοριέλα Ντερασέρα και βλέπουμε τις πρώτες φωτογραφίες, τις οποίες έχει με το 2,5 ετών κοριτσάκι της μετά την αποφυλάκησή της. Να πούμε ότι την συνέντευξη αυτή την έδωσε όσο ήταν ακόμα στο σπίτι, σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Τώρα θυμίζουμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει φύγει το βραχιολάκι και ζει σε καθεστώς ελευθερίας στην πόλη των Βρυξελών. Είπε αρκετά πράγματα, είπε ότι εκτιμάει κυρίως κάθε στιγμή που έχει τώρα με το παιδί της και ότι θα μπορούσε να είχε δώσει κάποια ονόματα και να αφαιθεί ελεύθερη και να είναι στο παιδί της νωρίτερα, αλλά λέει αυτό αν το είχε κάνει θα ήταν ψέματα. Έδωσε όμως συνέντευξη on camera και στην ισπανική εφημερίδα El Mundo. Εδώ βλέπουμε κάποια πλάνα, έχουμε κόψει και έχουμε μεταφράσει και ένα κομμάτι γιατί λέει κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το πώς ήταν οι πρώτες στιγμές της σύλληψης του συζύγου της και της ίδιας. Μάλιστα. Να το δούμε το συγκεκριμένο απόσπασμα και να σχολιάσουμε μετά. Πόσο καιρό είχε μείνει μέσα στη φυλακή? Έμεινε από τον Δεκέμβριο, δηλαδή από τις 9 Δεκεμβρίου περίπου, μέχρι και πριν από 1-1,5 μήνα. I was under shock, because I couldn't understand it. I couldn't read the file. I couldn't see the baby. I didn't know what happened with my husband. So everything was like driving me crazy. I was just trying to stay calm. The first days they locked the apartment and they didn't care where the baby was and I couldn't contact my family. Isn't it insane? They say whatever doesn't kill you makes you strong. Yes, I will never forget that day. And I remember we wake up, we had some work to do and suddenly the police appeared at the parking and they said, your husband is arrested and they took his car, so I thought there would be something related to a car accident. They told me, you have immunity, it's not about you. Later on, some people sent me the article of Le Soir, and then I started realizing that it's not what it could be about. It was not something like an accident. Without explaining anything to me the first day, I couldn't call any lawyer. I couldn't call my family. 2 days later, I spoke to the judge and it was very interesting because the questions were related to my political work. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Επειδή διάβασα κάτι τίτλους ότι εκτός από την εξέλιξη στη δικαστική υπήρξε και επανένωση με το σύζυγό της, ισχύει? Όχι. Και ότι τώρα μένουν μαζί, ναι. Γράψανε. Ρωτήθηκε γι' αυτό και απάντησε με έναν τρόπο... Θα το σχολιάσετε, είπε ότι είναι ένας πολύ καλός πατέρας για το παιδί μου. Τα υπόλοιπα λέει θα τα δούμε σε άλλο χρόνο. Άρα δεν υπάρχει επανασύνδεση και ουσιαστικά ο λόγος του χωρισμού τους μέσα εισαγωγικά είναι εξαιτίας των τελευταίων γεγονότων. Δηλαδή δεν είχε η σχέση τους πριν κάποιο πρόβλημα. Μα μέχρι τη σύλληψή τους στην κοινή μένανε δεν μαζί, είχε κανένα πρόβλημα. Μέναν μαζί, μεγαλώναν το παιδί τους. Αυτό απάντησε τουλάχιστον, το βλέπουμε εδώ και στα πλάνα. Και η ίδια πίστευε ότι τον συνέλαβαν κάτι. Έγινε με το αυτοκίνητο, ίσως ένα τροχαίο, κάτι. Επειδή αλλά ήταν μαζί κανονικά. Ήταν κανονικότατα μαζί, ζούσαν μαζί, μεγάλωναν το παιδί τους μαζί, δούλευαν και οι δύο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε άλλο πόστο καθένα. Και να θυμίσουμε εδώ ότι σύμφωνα με πληροφορίες του ρεπορτάζ, ο σύζυγός της έχει ομολογήσει τις πράξεις του, καθώς και ο συνεργάτης του, ο κύριος Παντσέρη, έχει ομολογήσει και αυτός. Η ίδια ακόμα συνεχίζει να αρνείται. Αυτός είχε αποφυλακιστεί πριν από την Εύα Καηλή και ήταν μαζί με το παιδί του στο σπίτι και έφυγε από το σπίτι και πλέον είναι μόνη της με το παιδί της στο σπίτι του, στο πρώην κοινό του σπίτι στο Βέλγιο. Και πώς υπάρχουν αυτές τις πληροφορίες, τα διαβάσαμε ότι μένουν ξανά μαζί. Η ίδια δεν τις επιβεβαίωσε, μένει σε ξεχωριστό σπίτι και θέλοντας να πει για να δείξει και τη σχέση την οποία έχουν, είπε ότι είναι ένας πολύ καλός πατέρας γιατί για το παιδί μου. Από τη στιγμή που έχει ομολογήσει, αν το ζευγάρι είναι ξανά μαζί, είναι σαν να το αποδέχεται, σαν να το συγχωρεί. Κοίταξε να δεις. Επιβαρύνει, θέλω να πω, τουλάχιστον επικοινωνιακά. Τη θέση της όχι. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να το κρίνει αυτό η βελγική δικαιοσύνη, ότι έτσι μια προσωπική επανασύνδεση, αν συμβεί σε κάποιο χρόνο, γιατί η ίδια είπε ότι αυτό θα το δούμε σε άλλο χρόνο. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι η ίδια θεωρεί ότι ο σύζυγός της είναι υπεύθυνος για την περιπέτεια την οποία
πέρασε. Γιατί είπε και σε άλλη αποστροφή τη συνέντευξη. Ότι την έμπλεξε αυτή η ουσία. Ναι, και ότι τα χρήματα τα οποία βρέθηκαν στο σπίτι τη δεν ήταν δικά τη και δεν αφορούσαν αυτήν. Γι' αυτό το λόγο και δεν βρέθηκαν δακτυλικά τη αποτυπώματα πάνω στα χαρτονομίσματα. Με πολύ ευγένεια αντιμετωπίζει πάντω όλη την περιπέτεια αυτή. Όταν ο δικό σου άνθρωπο ενέπλεξε όλη αυτή την ιστορία, μπήκε φυλακή, έχασε το παιδί σου. Καταστράφηκε επαγγελματικά ολοσχερό το όνομά αυτό σου. Αυτό είναι δικό σου ισχυρισμό. Είναι... Ορίστε. Ακριβώς. Αυτό είναι δικό σου ισχυρισμό. Με πολύ ευγένεια αντιμετωπίζει τον μπαμπά του παιδιού του, λέω. Αυτό λέω. Εντάξει, είναι πατέρα του παιδιού τη, οπότε δεν ξέρω ξέρεις, ναι. Κατά πόσο αλλά θα μπορούσε να κάνει κι αλλιώ. Κατέστρεψε την σύμφωνα με την άποψή τη πάντα. Σύμφωνα με την άποψή τη πάντα. Μάλιστα.